Λοιπόν, και θα ταξιδέψουμε στο Τόκιο για να παρακολουθήσουμε μια παράσταση μπαλέτου, η οποία όμως είναι πολύ ιδιαίτερη, διότι σαν στόχο έχει να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες για τη ρύπανση από τα πλαστικά. Τα κοστούμια λοιπόν τα οποία δημιούργησε η ομάδα K-Ballet αποτελούνται από ανακυκλωμένα υλικά. Πρέπει να σας πω ότι οι τούλινες φούστες που φορούν οι χορευτές είναι κατασκευασμένες από χρησιμοποιημένο περιτύλιγμα με φυσαλίδες. Η σκηνή περιβάλλεται από 4 τεράστιους τοίχους κατασκευασμένους από ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια, ενώ και οι 100 διαφανείς ομπρέλες που χρησιμοποιήθηκαν δημιουργήθηκαν από πλαστικά τα οποία ήταν πεταμένα σε διάφορα σημεία στο Τόκιο. Πραγματικά παράσταση ιδιαίτερη, νομίζω είναι η πρώτη φορά που τη βλέπουμε, ναι, με ιδιαίτερους συμβολισμούς. Λοιπόν, από εκεί να δούμε μία άλλη ιδιαίτερη, με έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, ένα έργο τέχνης. Είναι αυτή η βιώσιμη φούστα, η οποία χάρισε στο Δήμο Αθηναίων το πρώτο βραβείο, την πρώτη θέση σε έναν διαγωνισμό φωτογραφίας που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Μείωσης Αποβλήτων 2022. Είναι ένας σωρός σκουπιδιών ουσιαστικά απορριμμάτων από υφάσματα, τα οποία πήραν δεύτερη ζωή. Δημιουργήθηκε λοιπόν αυτή η φούστα, η οποία στέλνει αυτό το μήνυμα ευαισθητοποίησης των πολιτών. Ωραία. Και θέλετε να τρυπώσουμε στο γραφείο του Ανδρέα Λοβέρδου για να δούμε με ποιον τρόπο ο ίδιος προστατεύει το περιβάλλον μας, βεβαίως, το εκμυστηρεύεται και έχει πολύ ενδιαφέρον. Για να το δούμε. Εργάζομαι κάθε μέρα, οπωσδήποτε κάποιες ώρες. Είναι το γραφείο μου και φροντίζω πλάι στα άλλα πράγματα που ανακυκλώνω, γιατί ανακυκλώνω και λάμπες και γυαλί. Και δυστυχώς εδώ στη γειτονιά μου δεν έχω κάδο για τα γυαλιά και πρέπει να τα παίρνω στο αυτοκίνητο και κάπου αλλού να το πηγαίνω. Έχω ευτυχώς όμως 2 κάδους για χαρτί και λοιπά ανακυκλώσιμα υλικά. Τα μαζεύω εδώ, δίπλα το γραφείο μου. Πετάω το χαρτί μου που δυστυχώς ακόμη δουλεύουμε με χαρτί, γιατί δεν μπορούμε να, ξεφύγουμε από τη χρήση του χαρτιού. Αυτό γίνεται ένα βουνό κάθε 2-3-4 μέρες και φεύγει στην ανακύκλωση. Το κάνω πάρα πολλά χρόνια και εκνευρίζομαι όταν πηγαίνω σε ξενοδοχεία, ακόμα και στο εξωτερικό ορισμένες φορές ή σε αεροδρόμια, όπως το αεροδρόμιο του Ηρακλείου πριν από λίγο καιρό, και δεν έχουν ανακύκλωση βασικών υλικών όπως το πλαστικό και το χαρτί. Ανακύκλωση. Μάλιστα. Σημαντικό το μήνυμα. Δεντροφύτευση, ακόμα σημαντικότερο. Λοιπόν, το όλοι μαζί μπορούμε. Δεντροφυτεύει για άλλη μια φορά στο Πεντελικό Όρος. Το ραντεβού είναι αύριο στις 10 στο Πίκμα Πεντέλης, όπου θα φυτευτούν διάφορα βραδύκαυστα δεντρίλια, πλατήφυλλα και σπόροι βελανιδιάς. Αύριο, ωραία, λοιπόν, όλοι πάρα μαζί πολύ εκεί. Ωραία.